Πανονίκο, σήμερα υπάρχει μια γιορτή στην Λευκάδα. Η ομάδα της Δόξας είναι στην Α1 κατηγορία. Πες μας τι έχει συμβεί πραγματικά. Ναι, όντως έτσι είναι, αν και 3η και 13 για μας είναι μια τυχερή μέρα εδώ στην Λευκάδα. 3η και 13, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, είναι μια ιστορική μέρα, μια ιστορική στιγμή για το μπάσκετ της Λευκάδας, για τη Δόξα Λευκάδος και για όλη την περιοχή του αθλητισμού γενικά εδώ πέρα. Είναι μια επιτυχία η οποία, εντάξει, γίνεται μέσα γήπεδο, αλλά κάλλιστα θα μπορούσε να είναι και αγωνιστικών χώρων, έτσι. Γιατί Δόξα τόσα χρόνια κάνει προσπάθειες. Και τελικά, έστω και έτσι, ανέβηκε στην Α1 αθλητική κατηγορία. Είναι η μοναδική ομάδα που μπάσκετ ανδρών από το Ιόνιο και από την Ελλάδα που έχει καταφέρει το επίτευγμα. Ναι. Και μην ξεχνάμε πως μετά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και τον Άρη, η Λευκάδα είναι η μοναδική περιοχή που έχει εκπρόσωπο στην Α1 και σε άντρες και σε γυναίκες. Πολύ σημαντικό. Και τη Δόξα Λευκάδος. Οπότε πάει να δει πως κάτι σημαντικό γίνεται εδώ στην μπάσκετ και πρέπει να προσεχθεί και να συνεχίσει. Έτσι. Να. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή είπες ότι προσπαθούσε η Α1, υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή μια επιτροπή αποφάσισε την άνοδο στο πρωτάθλημα, γιατί αντικαθιστούμε μια άλλη ομάδα, μπορεί να κάνω λάθος αυτά που λέω, να με διορθώνεις, ό,τι έχω διαβάσει και εγώ σποραδικά. Ακριβώς, μια επιτροπή αποφάσισε ποια ομάδα θα πάρει τη θέση της Κηφισιάς που είχε αποχωρήσει από την Α1, δεν είχε δηλώσει ο Μητεχής. Μάλιστα. Ώστε να γίνουν οι ομάδες 14 και να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Από την Α2 είχαν βγει η Κίνη και ο Φάρος, ναι, από το πρωτάθλημα της Α2. Ο Φάρος δεν δήλωσε συμμετοχή, ενώ στην Α1 ανέβηκε Προμηθέας. Και μετά η διαδικασία ήταν να πηγαίνει ανάλογα με τις θέσεις που είχε καταλάβει κάθε ομάδα στην Α2. Αφού λοιπόν ο Φάρος δεν δέχτηκε, πήγαμε στο δέκατο, που ήταν ο Εθνικός. Ο Εθνικός δεν βρήκε αυτά τα που χρειαζόταν, τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόταν και δεν είχε δικαίωμα να ανέβει. Μετά πήγαμε στο Παγκράτη που είχε 5ο. Ναι. Και το Παγκράτη λόγω οικονομικών δυσκολιών και αυτό δεν κατάφερε να μαζέψει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να ανέβει. Και εδώ ο κανονισμός λέει ότι μόνο οι 5 ομάδες, δηλαδή μέχρι και το Παγκράτη, έχουν δικαίωμα από αυτό που λένε σε καλό και απαντάς αν θέλεις ή όχι. Δηλαδή πρόσκλησης μόνο οι 5 και αφού εξαντλήσουμε όλα αυτά τα περιθώρια, πάμε στις επόμενες δυνατές λύσεις. Η επόμενη δυνατή λύση είναι ένα χρυσό ιστήριο για την Α1, το οποίο μπορεί να καταθέσει οποιαδήποτε ομάδα θέλει να ανεβεί μέχρι και β' εθνική. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Η Δόξα λοιπόν τερμάτισε έτσι στην Α2 πέρυσι και ήθελε να διεκδικήσει αυτό το ιστήριο και κατέθεσε ένα πάρα πολύ καλό φάκελο, η ανθρώπινη ομάδα στη διοίκηση με μπροστά τον πρόεδρο του Σάββατο Κιμπρί έτρεξε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να μαζέψει τα απαραίτητα χαρτιά που χρειαζόταν ο φάκελος και έτσι προηγήθηκε του Ηρακλή. Ήταν μια μάχη πραγματικά σώμα με σώμα με τις τελευταίες στιγμές, αφού να φανταστείς και οι ψήφοι πήγαν 3-2. Ήταν μια πενταμελή επιτροπή. Ήταν 2 μέλη από την Επιτροπή του Πρωταθλήματος και 2 μέλη και 3 μέλη της Ομοσπονδίας. Ο Εσάκη που είναι, είναι το σωματείο που διεξάγει πρωτάθλημα της Α1. Ναι. Ήταν με το μέρος της Δόξας. Η Δόξα κατάφερε και πήρε μια ψήφο από τις πόλεις 3 που ήταν ΕΤΣΙΟΚ και έτσι με 3-2 υπέρ του Ηρακλείου, γιατί το Ηράκλειο ήταν η επόμενη ομάδα που φαβορή. Πήρε αυτή τη θέση που ήταν Α1. Τώρα οι υπόλοιπες ομάδες ήταν η Καβάλα, ο Αρκαδικός, ο Ηράκλειος και ο Πανιόνιος. Ναι. Οι οποίες αυτές θα παίξουν στην Α2. Μάλιστα. Ότι η Δόξα στην ουσία εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός για να κερδίσει το χρυσό ιστήριο για την Α1. Έβαλε ένα πολύ καλό φάκελο με τα πλεονεκτήματα που έχει, ότι ήταν τερμάτισε έκτη στην Α2. Ηθικά δηλαδή η Δόξα πρέπει να ανεβεί χωρίς καν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Εντάξει, ο κανονισμός λέει μέχρι την 5η ομάδα, αλλά και ποιος νίκησε μέχρι την 7η, μέχρι την 7η. Αν έλεγε η Δόξα, όλες πήγαν στην 7η. Ηθικά δηλαδή η Δόξα που ήταν στην παρακάτω κατηγορία έπρεπε να ανεβεί. Χωρίς καν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να φτιάξουμε ένα φάκελο και το και χαρτιά και από και από γραφείο σε γραφείο και το καθεξής. Οπότε κάναμε περίπου 2 μήνες για να βγει αυτή η απόφαση. Να φανταστείς, έχει γίνει και η κλήρωση του αθλήματος. Ναι. Και μετά βγήκε η απόφαση. Έχει γίνει και η κλήρωση, δηλαδή ουσιαστικά ξέρουμε και, και τα παιχνίδια που θα παίξει η Δόξα, έτσι δεν είναι? Ναι, η Δόξα έχει ένα πολύ ελκυστικό πρόγραμμα για το κόσμο της Λευκάδος.
διότι τα τέσσερα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια είναι με ομάδες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και τον Άρη. Τα τέσσερα πρώτα, Όχι τα τέσσερα πρώτα, τα τέσσερα εντός. Εντός, συγγνώμη. Τώρα δηλαδή με τον ΠΑΟΚ. Πάει στην πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα είναι με τον ΠΑΟΚ, αρχές Οκτώβρη. Πάει μετά στην Πάτρα, έρχεται ο Ολυμπιακός εδώ. Ναι. Δεν θυμάμαι που άλλο θα σου πω, εγώ βλέπω εδώ πέρα, ναι, βλέπω Παναθηναϊκό, τα βρήκα από το site νομίζω και Προμηθέα Πατρών βλέπω, περίμενα, αλλά δεν ξέρω αν είναι τα εντός, όμως είναι δόξα Λευκάδας ΠΑΟΚ βλέπω, δεύτερη αγωνιστική παίζουμε με τον Προμηθέα Πατρών, στην τρίτη δόξα Λευκάδας Ολυμπιακός, τέταρτη Κόρυβος Αμαλιάδες, πέμπτη είναι με τον Παναθηναϊκό, έκτη με την Κίμη, έβδομη είναι με τον Κολοσσό Ρόδου, όγδοη με τον Άρη. Και μετά στην ένατη. Δηλαδή όλες οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ και του ευρωπαϊκού ταυτόχρονα είναι στην Ελλάδα. Και το ευρωπαϊκό πόπο. Μέχρι τις 26 είναι, εντάξει. Είναι δηλαδή μια μεγάλη... πολύ σημαντικό αυτό, διότι θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη, έχω την εντύπωση, θα έρχονται όλοι οι αγώνες έχουν τηλεοπτική κάλυψη, νομίζω τα δικαιώματα τα έχει, αν δεν κάνω λάθος, ο TTV, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ή το Nova. Ή ο Nova, μάλιστα. Τέλος πάντων, είναι, δεν θα αυτή τη στιγμή, μάλιστα. Έχει απλώς, επειδή ο χρόνος έχει περάσει πάρα πολύ για την ομάδα, η οποία έπρεπε να είναι ήδη στο γήπεδο να κάνει προετοιμασία, θα τρέξουν κάποια πράγματα λίγο πιο γρήγορα. Καταρχήν η ομάδα πρέπει να γίνει ΚΑΕ, δηλαδή να γίνει ανώνυμη εταιρεία. Κατάλαβα, πρέπει να γίνει αυτό. Μετά πρέπει να ασφαλιστούν οι παίκτες του όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι αυτοί που θα παρατήσουν το ρόστερ. Πρέπει να βρεθεί ο προπονητής που λογικά μέχρι απόψε θα έχει κλείσει. Ξέρουμε κάποιο πιθανό όνομα του προπονητή ή θα το μας το πεις, θα το διαβάσουμε αργότερα αποκλειστικά. Να μην το κάψει αν είναι. Όχι, δεν θα το κάψει. Εντάξει. Έχω δύο ονόματα αυτή τη στιγμή μπροστά μου, θα τα διαβάσουμε αργότερα λοιπόν στο site σου. Ναι, πιστεύω σε μία-δύο ώρες να ξέρουμε. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω τώρα βέβαια από την άλλη, με μια δική σου εκτίμηση, είναι πολύ σημαντικό για το νησί το ότι φιλοξενεί δύο ομάδες στην Α1 Εθνική. Από την άλλη, εικάζω ότι θα υπάρχει και θα πρέπει να αλλάξουν και ο σχεδιασμός της φιλοξενίας. Καταλαβαίνεις, αλλάζουν τα δεδομένα για να μην επαναληφθούν φαινόμενα. Παρελθοντικά θα έρχονται και οργανωμένοι οπαδοί. Θα υπάρχει και ένας γλυκός πονοκέφαλος στις αρχές, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όσον αφορά τους οργανωμένους οπαδούς και τη φιλοξενία, δεν νομίζω να έχουμε προβλήματα. Ναι. Όπως δεν είχε και η ενίκη της φιλοξένησης στην Κάλκη. Ακριβώς, αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ότι τα επεισόδια στην Πάνια Πόρη ήταν επειδή είχε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ήταν μαζί εδώ. Ναι. Οπότε όταν έρχονται ξεχωριστά δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και δεν έχει προκύψει και στο παρελθόν. Σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό που λες ήταν στο Final Four που υπήρχε η ίντριγκα κατά κάποιο τρόπο. Σε αγώνα μπάσκετ, επαρχιακή ομάδα με κάποια μεγάλη ομάδα. Το μόνο που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή με κάποιες εργασίες στον χώρο του γηπέδου, οι οποίες θα γίνουν πάντα συνεργασία με το Δήμο Λευκάδος. Από ό,τι ξέρω τις προάλλες, εντάξει, μέσα Αυγούστου. Γιατί ήταν η πρώτη απόφαση να βγει το 8 Αυγούστου, μετά πήγαμε για 1 Σεπτέμβρη, μετά για 7 Σεπτέμβρη και φτάσαμε να έχει 13 Σεπτέμβρη. Τέλος μέσα Αυγούστου, γύρω στις 17-18 του μήνα, υπήρχε μια συνάντηση με τον Δήμο Λευκάδος, ο οποίος ήταν θετικός στο να γίνουν αυτές οι εργασίες, όπως να μεγαλώσει ένα κομμάτι της εξέδρας όσον αφορά περισσότερο κόσμο, να μπουν τα απαραίτητα για τη δημοσιογραφική κάλυψη, έτσι, τύπου... Α, μάλιστα, πρέπει να γίνουν και αυτά τώρα, δηλαδή, δεν είναι που πηγαίναμε και εκεί ήμασταν πεταμένοι σε μια γωνιά, Όχι, πρέπει να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να γίνουν, να υπάρχει κανονικό Wi-Fi, να μπουν μπασκέτες προδιαγραφών Α1. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτά δεν υποτίθεται ότι δεν υπήρχαν επειδή είναι η νίκη στην Α2, στην Όχι, εντάξει, οι κανονισμοί μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι διαφορετικοί. Α, κατάλαβα. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να γίνουν... Οι προγραφές που χρειάζεται. Μάλιστα. Προλαβαίνουμε να τα κάνουμε αυτά μέχρι να ξεκινήσουμε, προλαβαίνει ο Δήμος. Εκεί είχα χθες τον κύριο Πολίτη. Σε ερώτηση πιστεύω ότι όλα γίνονται.
Δεν βλέπω να υπάρχει λόγος να μην προλαβαίνουμε. Ξέρεις, Πανονίκο, συζητάμε το 2016, θα έχει ίντερνετ το κλειστό. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά εντάξει, εγώ πήγα μετά το Final Four, γιατί στο Final Four είχαμε και δεν είχαμε. Εντάξει, εγώ να μην αποστάθω. Αλλά και λες πάλι, δεν είναι αυτό. Εννοώ ότι θα είναι τα αυτονόητα. Θα έπρεπε να είναι αυτά τα αυτονόητα, αποθέτω. Όχι εντάξει, μόνο στην Α1, αλλά εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον και για τα τοπικά media έτσι κι αλλιώς οι αναμετρήσεις. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα έχουμε και εσείς, νομίζω θα έχετε πάρα πολύ ψωμί πλέον. Η χαρά του αθλητικού δημοσιογράφου είναι όλο αυτό. Και νομίζω χαρά, εντάξει, είναι καλά όλο αυτό. Εντάξει, έχει πολύ τρέξιμο. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος έχει ενδυσιαστεί στην Ελλάδα. Συνέχεια ρωτάνε από το πρωί για εισιτήρια, για πώς θα προμηθευτούν τα εισιτήρια. Τι θα βγαίνουν. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ζήτηση και και από ό,τι βλέπω ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή. Πολύ ωραία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Εντάξει, το χρονικό περιθώριο βέβαια για την αστική ομάδα είναι πολύ μικρό. Ναι. Οπότε θα δούμε. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο τις επόμενες μέρες. Αλλά ήθελε το δικό σου σχόλιο εδώ, το ρεπαρταζιακό, έτσι να μας πεις λίγο όλη τη διαδικασία πώς έγινε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, Πανονίκο, και βεβαίως περιμένουμε στο λευκάδασportnews.gr έτσι κι αλλιώς ό,τι αποκλειστικό το ανεβάσεις για να ξέρουμε ποιος ήταν ο προπονητής και όλες αυτές τις διαδικασίες. Και έτσι κι αλλιώς εικάζω ότι θα συνεργαζόμαστε στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα εδώ για να μας περιγράφεις τους αγώνες με τον μοναδικό τρόπο που κάνεις και σε αντίξιες συνθήκες να πω. Είναι αντίξιες συνθήκες. Θα πάνε καλά. Να έχουμε και θα πάνε όλα καλά. Απλά να έχουμε καλή σεζόν. Το λέω για τον κόσμο ότι όταν είσαι για παράδειγμα ανάμεσα σε μια εξέδρα με ένα τηλέφωνο και προσπαθείς να ακούς και να περιγράφεις και να μην έχεις και ορατότητα. Για να ακούσει ο Λευκαδίτης που ήταν στη Λευκάδα και εγώ τουλάχιστον σου λέω προχθές που μιλήσαμε, έβλεπα από το σερβερ στο ίντερνετ που είχε γεμίσει. Δεν μπορούσα να πόσει από τα FM. Που υπάρχει ενδιαφέρον γιατί ο κόσμος αγαπάει τις ομάδες και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και νομίζω ότι θα το πιστοποιήσουμε και στο κλειστό γυμναστήριο και όπου υπάρχουν αθλητικά. Δρόμενα. Να σε ευχαριστώ πολύ, Πανονίκο, για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να σε καλά.